Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει κατά πολύ τις σχέσεις μεταξύ των χωρών με τη Σαουδική Αραβία, που άλλοτε ήταν ένας από τους πιο κοντινούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, να βρίσκεται πλέον όλο και πιο κοντά στην Κίνα. Αυτό επιβεβαίωσαν και οι δηλώσεις του Σαουδάραβα Υπουργού Ενέργειας, πριγκίπα Απτουλαζίς Μπιν Σαλμάν Αλ Σαουτ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Πεκίνο έχει καταλάβει και θα συνεχίσει να κατέχει η ηγετική θέση παγκοσμίω. Η Σαουδική Αραβία, ένα από του βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, επιδιώκει να αναπτύξει συνεργασία με την Κίνα, παρά τι ανησυχίε των δυτικών χωρών, δήλωσε ο Υπουργό Ενέργεια τη Σαουδική Αραβία, μιλώντα στη δέκατη διάσκεψη Αράβων και Κινέζων επιχειρηματιών στο ΡΙΑΤ. Η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι η Κίνα κατέχει, έχει καταλάβει και θα συνεχίσει να κατέχει η ηγετική θέση. Δεν πρέπει να ανταγωνιστούμε την Κίνα, πρέπει να συνεργαστούμε μαζί της, είπε ο Υπουργός, η ομιλία του οποίου μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι ΣΑΡΚ. Και τόνισε πως η συνεργασία με την Κίνα είναι σκόπιμη γιατί έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να προσελκύσουν τους κατάλληλους κατασκευαστές δημοσίων έργων. Όταν ρωτήθηκε πώ αντιλαμβάνεται ο υπουργό την κριτική που ασκούν οι δυτικέ χώρε στη Σαουδική Αραβία για επέκταση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών με την Κίνα, είπε ότι στην πραγματικότητα την αγνοεί. Όπω κάθε επιχειρηματία, θα πάμε όπου υπάρχουν κατάλληλε ευκαιρίε, πρόσθεσε. Όλο αυτό λίγο καιρό αφού του Σαουδική Αραβία και Ιράν έγιναν από κοινού «υπετρέλαιο δεξαμενή τη Κίνα», με το Πεκίνο παράλληλα να συνεργάζεται και με τη Μόσχα. Πρόκειται για ένα σενάριο που πριν από δύο χρόνια θα φαίνονταν τρελό, ωστόσο όλο αυτό είναι απόρρια του πολέμου στην Ουκρανία και των πολιτικών που εφάρμοσε η Δύση. Κάτι που έδωσε στην Κίνα το δικαίωμα να γίνει ο βασικός πελάτης των δύο χωρών και σιγά σιγά να αντικαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.